Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε το ψαλμό κόπα Α, 91 ψαλμός, είναι στη σελίδα 557. Σελίς 557, ψαλμός 91, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο κατοικών υπό τη σκέπην του υψίστου, υπό τη σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγα σε αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέραν από βέλος πετωμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλην εισέ δε θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή σοι τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψης τον έκανες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ, δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου, διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσες τεσοδί σου. Θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλύνθαν τον πόδα σου. Θέλει πατήσει επιλέοντα και επιασπίδαν, θέλει καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλει λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Αμήν. Ένας ψαλμός μεσιανικός που αναφέρεται δηλαδή στο Μεσσία, με λόγο προφητικό δια Πνεύματος Αγίου, 1000 περίπου χρόνια πριν να έλθει ο Ιησούς Χριστός στη γη, που όμως αναφέρεται και σε κάθε έναν ο οποίος διαβάζει τη γραφή, πιστεύει και εξητάει ο Λόγος του Θεού να είναι στη ζωή του αλήθεια και ζωή και οδός. Αναφέρεται λοιπόν σε έναν άνθρωπο συγκεκριμένο ή σε κάποιους ανθρώπους με ίδια χαρακτηριστικά. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που κατοικεί υπό την σκέπη του υψίστου. Είναι αυτός που πήρε απόφαση να κατοικεί, όχι να επισκέπτεται, όχι να εισέρχεται, αλλά να μένει μόνιμα κάτω από τη σκέπη του ύψιστου Θεού, ιδιαίτερα δε στην Καινή Διαθήκη, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, γι' αυτό το παιδί το οποίο πήρε απόφαση να κατοικεί κάτω από τη σκέπη του υψίστου, γι' αυτό το παιδί του Θεού. Το να κατοικεί σημαίνει να είναι σε μία πλήρη και συνεχή επικοινωνία με τον Πατέρα του εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, με τον Πατέρα Θεό. Ακόμη να ενεργεί πάντοτε, ποτέ χωρίς προσευχή και πάντοτε με οδηγία από το Θεό. Ακόμη η ζωή του να είναι σε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό, να είναι προσκεκολλημένος στον ύψιστο. Και τέλος να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά απόλυτη επίστη, εμπιστοσύνη σε αυτόν τον οποίον, σε αυτόν ο οποίος τον προσκαλεί. Και σήμερα αυτό κάνει ο Θεός, μας προσκαλεί να κατοικήσουμε και να κατοικούμε υπό τη σκέπη του υψίστου, και τότε θα διατρίβουμε, θα ζούμε, θα περνάνε οι ώρες μας, η ζωή μας κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη πρόσκληση, αλλά και μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που παίρνουν απόφαση και ζητάνε από το Θεό
έτσι να είναι η ζωή τους. Έτσι. Να κατοικούν πάντοτε κάτω από τη σκέπη, μέσα δηλαδή στον οίκον του Θεού. Που αυτό δεν είναι φυσικό γεγονός, αλλά είναι πνευματικό γεγονός. Τότε εάν πάρουν αυτή την απόφαση, και αν πάρουν αυτή την απόφαση και εξητήσουν από το Θεό να βρουν χάρη από Αυτόν και να βρίσκουν χάρη από Αυτόν πάντοτε στη ζωή τους, να κατοικούν κάτω από τη σκέπη του Υψίστου, η ζωή τους θα περνάει, θα διατρίβουν κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα. Και εάν με πίστη ομολογούνε και ζητάνε από το Θεό Αυτός να είναι το καταφύγιό τους και το φρούριό τους, τότε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο θα τον λυτρώνει πάντοτε από την παγίδα των κυνηγών που κυνηγάνε την ψυχή του, αλλά και εκ θανατηφόρου λοιμού. Θα τον λυτρώνει ο Θεός από κάθε τι που έρχεται να επιτεθεί επάνω στους ανθρώπους. Με τα φτερά αυτού ο Θεός, επειδή ομολογεί και ζητάει ότι αυτός είναι η το καταφύγιο του και το φρούριό του, είναι προτάσεις αυτές. Να ζητάμε αυτός να είναι το καταφύγιό μας. Μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού καταφύγιο. Αυτός να είναι το φρούριό μας. Μην εξητούμε αλλού προστασία. Με πίστη. Εάν ζητάμε με πίστη, τότε θα απολαμβάνουμε την προστασία του Θεού. Είναι τρία πράγματα, αδερφοί, που θα μας πει σήμερα ο Θεός. Πρώτον, εάν ζητάς με πίστη, κατοικώντας υπό τη σκέπη του Υψίστου, όμως απαραίτητη προϋπόθεση, τότε στη ζωή σου θα απολαμβάνεις με τα πάσης βεσβεότητος πάντοτε την προστασία του Θεού. Δεν θα φοβάσαι από φόβου νυχτερινού. Δεν θα φοβάσαι από βέλος πετουμένου, από θανατικό το οποίο περπατάει εν σκότη, από ολέθρου ο οποίος ερημώνει στη μεσημβρία. 1000 βέλη θα πέφτουν αριστερά σου, 10.000 βέλη θα πέφτουν δεξιά σου, εσένα όμως δεν θα σε πλησιάσουν. Και μόνο με τους οφθαλμούς σου θα θεωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση στους ασεβείς. Δεν θα ζεις σε έναν κόσμο αγγελικά φτιαγμένο, σε έναν κόσμο δύσκολο, σε καιρούς κακούς, που όμως επειδή πήρες απόφαση. Και να πάρουμε σήμερα απόφαση. Να πάρω σήμερα, να πάρει σήμερα απόφαση. Βόηθα με να κατοικώ πάντοτε κάτω από τη σκέπη σου. Και αν με πίστη κάνεις τον ύψιστο καταφύγιό σου και φρούριό σου, τότε η ζωή σου θα βρίσκεται πάντοτε υπό προστασία. Δεύτερον, επειδή σου τον Κύριο την ελπίδα μου τον ύψιστον έκανες καταφύγιόν σου. Είναι τρία τα πράγματα που μας λέει η Καινή Διαθήκη: πίστης, ελπής, αγάπη, και μας τα προλέγει 1000 χρόνια πριν ο προφητικός λόγος του Θεού. Εάν εσύ, επειδή λέει, εάν εσύ κάνεις τον Ιησού Χριστόν ελπίδα σου, τον ύψεις τον ελπίδα σου, τότε θα είσαι σε τέλεια ασφάλεια. Η πίστη θα σου εξασφαλίζει πάντοτε προστασία. Η ελπίδα σου στον Χριστό θα σου εξασφαλίζει πάντοτε την ασφάλειά σου και την ειρήνη στη ζωή σου. Κανένα κακό δεν θα συμβαίνει στη ζωή σου. Καμία μάστιξη δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Γιατί άγγελοι διατεταγμένοι παρακυρίου θα είναι για να σε υπερασπίζονται, και αν χρειαστεί και στα χέρια τους να σε σηκώνουν, και λιοντάρι και ασπίδα θανατηφόρο φίδι, αλλά και δράκοντας άγριο θηρίο ανέλθει, θα είσαι σε απόλυτη ασφάλεια, προστατευμένη από τον Κύριο επειδή πιστεύεις Αυτόν, σε τέλεια ελπίδα, σε τέλεια ασφάλεια επειδή ελπίζεις Αυτόν. Και τέλος,
επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού. Εδώ τώρα είναι η κορονίδα της χριστιανικής πίστης. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εάν θέσεις και την αγάπη σου σε αυτόν, τότε θα είσαι στην απόλυτη και πλήρη ευλογία. Αν τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, περισσότερο από όλα όσα σε περιστοιχίζουν και σε περιτριγυρίζουν, περισσότερο από κάθε τι που προκαλεί το ενδιαφέρον σου, είτε υλικό, είτε πνευματικό, είτε γήινο, είτε ουράνιο, είτε σαλευόμενο, είτε ασάλευτο, εάν θέσεις την αγάπη σου πάνω από όλα αυτά στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, τότε θα τον επικαλείσαι και θα είναι δίπλα σου να σ' ακούει. Θα περνάς από θλίψη, γιατί όλα αυτά δεν προϋποθέτουν μία οδό ευρύχωρη και χαρούμενη, αλλά μία οδό δια της πίστεως σε προστασία, μία οδό δια της ελπίδος στον Κύριο σε ασφάλεια και μία οδό δια της αγάπης προς Αυτόν σε απόλυτη ευλογία. Στη θλίψη σου θα σε λυτρώνει και θα σε δοξάζει και εν τέλει θα σε χορτάζει σε μακρότητα ημερών και θα δείξει σε σένα τη σωτηρία Του. Το ζήτημα και το δύσκολο δεν είναι, αδελφοί, να το κάνει ο Θεός ή να το πιστέψουμε. Όμως, εάν πράγματι που είναι έτσι, αυτός ο ψαλμός είναι μεσιανικός και αφορά τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τότε θα δούμε ότι μέχρι τα 33 του χρόνια ίσχυαν όλα αυτά, γιατί είναι το πρότυπό μας, είναι αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε, αλλά στα 33,5 του χρόνια άλλαξε το σκηνικό. Τέλειωσε η ώρα του φωτός και ήρθε η ώρα του σκότους. Συνελήφθη, θα λέγαμε, χωρίς προστασία, χωρίς ασφάλεια, χωρίς ευλογία. Ονειδίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, δάρθηκε, βασανίστηκε, σταυρώθηκε, πέθανε και βεβαίως την τρίτη μέρα τον ανέστησε ο Θεός. Αλλά γιατί ήταν δίκαιος. Εάν λοιπόν σε αυτόν δεν ίσχυσε εις μακρότητα ημερών ο Λόγος του Θεού, πώς θα ισχύσει σε εμάς? Και η απάντηση, αδερφοί αγαπητοί, είναι απλή αλλά και απόλυτη. Αυτό ισχύει έως ότου, δηλαδή τι ισχύει? Όποιος εμπιστεύεται τον Κύριο έχει τη βεβαιότητα, όποιος εμπιστεύεται, ελπίζει και αγαπάει τον Κύριο, έχει την απόλυτη βεβαιότητα προστασίας, ασφάλειας και αγάπης, αλλά έως ότου ολοκληρώσει το έργο του και την αποστολή του που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Κάθε ένας έχει ένα έργο, μία οδό προσδιορισμένη από το Θεό. Όσο είναι σε εξέλιξη το έργο και εφόσον ο άνθρωπος πιστεύει, ελπίζει και αγαπάει το Θεό, όχι εξιδίας αυτού δυνάμεως ή προσπάθειας, αλλά εξιδίας αυτού πρόθεσης και απόφασης, η οποία εκδηλώνεται με εξήτηση και ο Θεός το χαρίζει δια Πνεύματος Αγίου. Όποιος λοιπόν εμπιστεύεται, ελπίζει και αγαπάει τον Κύριο, έχει την απόλυτη βεβαιότητα της προστασίας, της ασφάλειας και της ελπίδας και της ευλογίας της απόλυτης από το Θεό, έως ότου εκπληρωθεί η αποστολή Του.
το έργο του. Και το έργο του ανθρώπου εξαρτάται πρώτον από το θέλημα του Θεού και δεύτερον από το θέλημα του ανθρώπου. Μου αποκαλύπτει, μου φανερώνει, με οδηγεί στην αποστολή μου, η οποία έχει αρχή και τέλος. Και αποφασίζω, εκλέγω, αποδέχομαι την αποστολή μου που θέλει ο Θεός. Που σημαίνει δεν εγκαταλείπω, δεν αδιαφορώ, δεν αλλάζω δρόμο, αλλά μένω εκεί που ο Θεός με έχει εκλέξει να μείνω. Στερεός, αμετακίνητος, με φόβο Θεού, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Αλλά ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί, αλλά μέχρι τέλους. Εάν μείνω μέχρι τέλους σε αυτό που ο Θεός με έχει οδηγήσει και δεν αφήσω την καρδιά μου να με πλανήσει λέγοντας αλλάζω, πηγαίνω, σταματάω, προχωράω, μένω πίσω, αλλά πραγματικά με εξήτηση και οδηγία Θεού εργάζομαι το θέλημα του Θεού, υποτάσσοντας το δικό μου θέλημα κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός εξάπαντος απολαμβάνει δια της πίστεως την προστασία του Θεού, την απόλυτη, δια της ελπίδος του την ασφάλεια του Θεού, την απόλυτη, και δια της αγάπης του προς τον Κύριο την ευλογία του Θεού, την απόλυτη, μέχρι να έρθει το τέλος. Και αν μεν το τέλος έλθει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε ένδοξα θα λάβει μέρος στην Ανάσταση. Αν όμως το τέλος έλθει με δική του πρωτοβουλία, εκ της επιθυμίας της καρδιάς του, τότε το τέλος θα είναι δύσκολο, ίσως τραγικό, ίσως απώλεια. Αλλά πάντως δεν θα έχει ούτε προστασία, ούτε ασφάλεια, ούτε ευλογία. Από μας λοιπόν εξαρτάται. Και μάλιστα όχι από τη δύναμή μας, αλλά από την πρόθεσή μας, την απόφασή μας και την εξήτησή μας. Μας προσκαλεί ο Θεός. Μας προσκαλεί, σε προσκαλεί, μας προσκαλεί τον κάθεναν ξεχωριστά ο Θεός. Σε μία ζωή που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Ένα ξέρουμε, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Πότε? Ταχαίως. Τώρα? Ταχαίως. Σε λίγο? Ταχαίως. Κάποτε όταν πρωτοπίστευσα πριν περίπου 30 χρόνια, γνώρισα έναν αδερφό και μου λέει, πότε έρχεται ο Κύριος, ξέρεις? Λέω, ταχαίως. Δηλαδή τώρα? Ταχαίως. Έλα, μου λέει, μην τα πιστεύεις αυτά τώρα. Πολλά χρόνια τα λένε αυτά. Αναγεννημένος, καλός αδερφός. Πότε έρχεται? Ταχαίως. Μου λέει, δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος. Εγώ του λέω, ξέρω ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Περάσαν τα χρόνια. Αυτός είχε 3 κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια του είναι τώρα μακριά από την αιώνια ζωή. Και αυτός είναι σε βαριά θλίψη. Γι' αυτό λέω ότι 28 χρόνια λέω, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αν ζήσω αλλά τόσα θα το λέω. Και αν είχα κι άλλη ζωή, πάλι θα έλεγα ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν ο Κύριος πράγματι έρχεται ταχαίως όπως μας βεβαιώνει, άσχετα αν τώρα τα σημεία μας φανερώνουν και ο κόσμος φωνάζει, αυτοί που δεν έλεγαν, αυτοί που δεν πίστευαν, αυτοί που μας κορόιδευαν, λένε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Εάν τώρα λοιπόν
πράγματι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Προσέξτε αδερφοί, αξίζει τον κόπο να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, με τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά να διεκδικήσουμε την απόλυτη προστασία, την απόλυτη ασφάλεια και την απόλυτη ευλογία στο υπόλοιπο της ζωής μας, όχι που εμείς θα αποφασίσουμε, αλλά που ο Θεός θα αποφασίσει. Ζώντας όμως πρώτον κάτω από τη σκέπη του υψίστου, απολαμβάνοντας και διατρίβοντας τη σκιά του Παντοκράτορα, και δεύτερον εργαζόμενοι το έργο που ο Θεός μας έχει χαρίσει, την αποστολή μας, εργαζόμενοι με συνέπεια, όχι με υπερδύναμη, ούτε με υπέρ του ότι είναι γεγραμμένον, ούτε με υπέρ πνευματικό τρόπο, αλλά με απλότητα Χριστού. Γιατί μόνο στην απλότητα του Χριστού δεν θα μας ξεγελάσει ο διάβολος να εκπέσουμε από την απλότητα του Θεού. Εργαζόμενοι με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει, μας δίνει και θα συνεχίσει να μας δίνει, και τότε είναι εξασφαλισμένοι, μένοντας την πίστη, η προστασία μας από το Θεό, μένοντας την ελπίδα στο όνομα του Χριστού, η ασφάλειά μας, και μένοντας την αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, η απόλυτη, πλήρης και τέλεια ευλογία κατά το Λόγο του Θεού. Αμήν.